Έκτακτο μήνυμα του Αγίου Όρους. Γέροντας Ευθύμιος της Καψάλας, ο Μητσοτάκης θα δεχτεί δύο μεγάλα χτυπήματα. Ευσεβέστατος, σοβαρός, φυλακόλουθος και διαβασμένος προσκυνητής, είχε επισκεφτεί τον πασίγνωστο γέροντα και αγαπημένο Ευθύμιο της Καψάλας του Αγίου Όρους στις 30 Μαΐου του 2024, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, και εκμυστηρεύτηκε αποκλειστικά στο «νοιάζομαι». Τι του είπε τότε ο διάδοχος του Άγιου Παΐσιου για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Κασελάκη, αλλά και για το κόμμα της Νίκης? Ο γέροντας Ευθύμιος είπε πως τα τρία κόμματα που ψήφισαν τον απαράδεκτο νόμο για τον γάμο θα υποστούν μεγάλες συνέπειες για την ανομία τους αυτή. Και ήδη βλέπουμε να πραγματοποιείται αυτή η προφητεία του γέροντα, καθώς εκεί που τους πήγαινανε όλα καλά και ανωδικά, άρχισε ο απότομος κατήφορος και η ανεξήγητη αυτοδιάλυση. Ειδικά για τον σημερινό πρωθυπουργό, τον κύριο ένοχο, που έφερε τον αντίθετο νόμο στη Βουλή, ο γέροντας Ευθύμιος της Καψάλας προφήτευσε πως αυτός ο Μητσοτάκης θα δεχτεί δύο μεγάλα χτυπήματα. Το δεύτερο θα είναι μεγαλύτερο από το πρώτο. Και πράγματι, όπως διαπίστωσε τότε ο προσκυνητής, αλλά και όλη η Ελλάδα, λίγες μέρες μετά και συγκεκριμένα στις 9 Ιουνίου του 2024, κατά τις ευρωεκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης υπέστη μία πελώρια, πρωτοφανή, ολέθρια και απρόσμενη συντριβή, κατρακυλώντας από το 40% του 2023 στο 28% του 2024, χάνοντας και ποσοστιαία 12 μονάδες και σχεδόν 1.000.000 ψηφοφόρους μόλις σε έναν χρόνο. Κάτι το οποίο δεν ξανάγινε ποτέ στα χρονικά, όπως διαβάζουμε σε αυτό το site. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο χτύπημα, επιβεβαιώνοντας απόλυτα και άμεσα τον αγιασμένο γέροντα Ευθύμιο. Και θα ακολουθήσει το δεύτερο χτύπημα, που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από το πρώτο, όπως είπε στον προσκυνητή. Και δεν γνωρίζουμε εδώ αν θα πρόκειται για νέα, χειρότερη εκλογική συντριβή σε εθνικές πια εκλογές, ή αν θα πρόκειται για εσωτερική διάσπαση, με φόντο και την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, τη στιγμή που Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς έχουν διαχωρίσει αντρίκια και δημόσια τις θέσεις τους από την πολιτική Μητσοτάκη και μοιάζουν έτοιμοι ακόμα και για μετοπική σύγκρουση, ιδίως στον τομέα των εθνικών θεμάτων, όπως οι ίδιοι έχουν σαφέστατα προαναγγείλει. Τι είπε όμως ο αγιασμένος γέροντας για Ανδρουλάκη και Κινάλ? Σχετικά με τον Ανδρουλάκη, τον δεύτερο συνένοχο, ο γέροντας Ευθύμιος της Καψάλας ανέφερε ότι θα αρχίσει η απαξίωσή του, όπως και είδαμε πράγματι να συμβαίνει στα καλά καθούμενα από την επόμενη μέρα κιόλας των ευρωεκλογών. Μάλιστα για το Κινάλ, ασχέτως του ποιος ή ποια θα βγει πρόεδρος τώρα ή στο μέλλον, ο γέροντας είπε πως δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει την Ελλάδα. Και υπενθυμίζουμε εδώ, όπως ακριβώς γράφει το site, πως το Κινάλ ήταν το κόμμα που μαζί με το Λάος και την Τώρα, την οποία αμέσως τότε διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς, μας έβαλαν στα θανατηφόρα ληστρικά μνημόνια, με την εγκληματική εκείνη ψηφοφορία στη Βουλή, στις 6 Μαΐου του 2010. Ακούστε τι είπε ο αγιασμένος γέροντας Ευθύμιος Καψάλας και σχετικά με τον Κασελάκη, τον τρίτο συνένοχο. Είπε πως θα αμφισβητηθεί και θα απαξιωθεί, όπως και πάλι ξαφνικά είδαμε να συμβαίνει, με όλους εναντίον όλων, σε έναν ΣΥΡΙΖΑ μαλλιά κουβάρια, που διαλύεται στα εξών συνετέθη και μάλιστα εν εθρία και χωρίς αιτία. Και ήδη αστραπιαία το χρώμα πισίνας έφυγε και απέμεινε η συπτική δεξαμενή. Τι είπε για την Νίκη? Ο ευσεβής προσκυνητής
Ρώτησε τον γέροντα και για την νίκη. Και εκείνος του απάντησε ότι θα έχει μέλλον λαμπρό, επιλέξει. Όμως, όπως ανέφερε ο προσκυνητής, δεν του είπε ότι θα κυβερνήσει κιόλας. Πάντως η γενική αίσθηση του προσκυνητή δεν την κατέθεσε ο γέροντας από όλα όσα έχει μαζέψει μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένης και της εν λόγω επίσκεψής του στο Άγιο Όρος, είναι ότι θα δημιουργηθεί είτε ένα νέο μεγάλο κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, είτε μία απευθεία συμμαχική κυβέρνηση από ευσεβείς και πατριώτες βουλευτές όλων των κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση θα αναδυθεί ένας μεγάλος και ευγενής επιτέλους υπερκομματισμός με την Ελλάδα πάνω από όλα και από όλους και τον Θεό μονάχα πάνω από την Ελλάδα. Η εκτίμηση αυτή συμπίπτει με το γνωστό ενωτικό κάλεσμα του Μακεδονικού Κόμματος, του μόνου που ιδρύθηκε για καθαρά εθνικούς λόγους, προς όλες τις υγιείς, ευσεβείς και πατριωτικές δυνάμεις και προσωπικότητες της Ελλάδας και της Ομογένειας, συμπεριλαμβανομένων τον Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, για τη συγκρότηση του «Όλοι μαζί», ενός συμμαχικού ηγετικού και κυβερνητικού σχήματος με καθορισμένες αρχές και στόχους, όπου όλοι οι επιμέρους αρχηγοί και πρόεδροι και οι προσωπικότητες θα αναλάβουν σαφείς θεσμικούς ρόλους, ακριβώς επειδή απαιτείται πανεθνική προσπάθεια για τη διάσωση του ελληνισμού, που κυριολεκτικά βρίσκεται στην κόψη του γκρεμού. Και αντί να δίνουμε ο ένας το χέρι στον άλλον, πολεμούμε ή μάλλον πολεμάνε σαν τα κοκόρια ο ένας τον άλλον. Επιβάλλεται όμως πια εθνική ομόνοια, συστράτευση, συνεργασία και ομοψυχία, όπως τον καιρό του Βουλγαροκτώνου, τον καιρό του 1821, τον καιρό του Μακεδονικού Αγώνα, τον καιρό του Εμφυλίου 1912-1913, τον καιρό του 1940. Γιατί κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του τα τεράστια, πολύπλοκα και ακαθόδη εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα της χώρας. Συγκλονιστική επιβεβαίωση του γέροντα Ευθύμιο από τη δημοσκόπηση της Interview 26 Αυγούστου 2024 στην κίτρινη ζώνη τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Τελικά, το συμπέρασμα από όλα όσα είδε και είπε στον προσκυνητή ο σεβάσμιος αυτός γέροντας Ευθύμιος από την Καψάλα είναι ότι τα τρία συνένοχα κόμματα, Κινάλ, Μνημόνια, ΣΥΡΙΖΑ, Συμφωνία Πρεσπών με Πρόσφυγες και Νέα Δημοκρατία με lockdown, υποχρεωτικότητα στα σκευάσματα, ηλεκτρονική ταυτότητα, προσωπικός αριθμός, κάρτα του πολίτη και γάμος, φθήνουν τα κόμματα αυτά, τελειώνουν και καταραίουν. Ακριβώς για να μην καταρρεύσει η Ελλάδα μας, η δική μας Ελλάδα που μας καλεί όλους μαζί. Σήμερα σας διάβασα, αγαπημένοι μου φίλοι, ένα κείμενο από το site Εκκλησία Online. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγιασμένο γέροντα Ευθύμιο από την Καψάλα. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.